Βεβαίως για τους 16 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια μεγάλη τραγωδία που έχει βυθίσει στο πένθος όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς ακόμη έχουμε αγνοούμενους και νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να δούμε τι γίνεται και ποιες είναι αυτές οι ευθύνες. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες. Έχει υποθεί με όλους τους τρόπους. Διαχρονικές ευθύνες που έχουν να κάνουν με εγκλήματα, θα έλεγα, και αμαρτωλές πολιτικές του παρελθόντος, που αφορούν το χωροταξικό σχεδιασμό, που για αφορούν την μη ύπαρξη. Ωστόσο, κυρία Τζούφη. Κοιτάξτε. Γιατί με το δεδομένο σας το λέω αυτό, ότι υπήρχε ένα σχέδιο συγκεκριμένο, μία μελέτη, όπως βγήκε χθες και μάθαμε χθες. 3 χρόνια υπήρχε στο σιρτάρι της Περιφέρειας Αττικής και μάλιστα με συγκεκριμένο κόστος, 11 εκατομμύρια ευρώ. Κοιτάξτε. Γιατί δεν προχώρησε. Κοιτάξτε, το θέμα των πλημμυρών και των ανθρώπων που χάνονται στην περιοχή είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Το ξέρουμε ότι έχει υπάρξει και παλιότερα. Και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν γίνει εκείνες οι παρεμβάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αλλάξουν το τοπίο. Νομίζω ότι υπάρχει μια τοποθέτηση από την Περιφερειάρχη που έχει απαντήσει λεπτομερώς αυτό. Έχουν εντάξει, κατατεθεί. Αλλά 3 χρόνια μια κυβέρνηση κοιτάξτε, απολογείται και για τα προηγούμενα της πια. Ναι, βεβαίως. Δεν είσαστε στο πρώτο η ίδια, εξάμηνο. Ακούστε, κύριε οικονόμου. Θα δέχετε και εσείς κάποιες ευθύνες τώρα. Δεν, κοιτάξτε, γι' αυτό δεν το βάζουμε λόγο, στη ζυγαριά, αλλά ναι, υπάρχει αυτό, θέμα. Ναι, αλλά να πούμε λίγο πώς κατανέμεται αυτό. Η ίδια γι' αυτό το λόγο είπε ότι καταλήγει να πάει στη νομική διερεύνηση, ακριβώς για να αποδοθεί το μέρος των ευθυνών και την άκουσα προσωπικά να λέει ότι αν πράγματι καταλογιστούν και κάποιες δικές μας ευθύνες, είμαι έτοιμη να τις αναλάβω. Επομένως, χθες όμως έχουν κατατεθεί και άλλα πράγματα. Ότι υπάρχει μία μελέτη από το 2012, η οποία είναι έτοιμη σε διαδικασία δημοπράτησης, αλλά η οποία όταν ρωτήθηκαν οι αρμόδιοι είπαν ότι δεν μπορούν να υπάρξουν ταχύτερες διαδικασίες, διότι υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο διαχρονικά. Το οποίο διαχρονικά έχει αλλάξει και τις αρμοδιότητες. Επομένως, υπόθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών και με αυτό τελειώνω ότι πρέπει να δούμε το νέο πλαίσιο στον καινούριο Καλλικράτη, ώστε να μην υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις, ο καθένας να παίρνει τις ευθύνες του και να μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα διαχρονικό έγκλημα, κυρία Βόζενμπεργκ, και εδώ υπάρχει ένα δίκαιο από την πλευρά της κυβέρνησης να λέει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτό λειτουργήσε σωρευτικά. Και τώρα είδω το αποτέλεσμα. Αν μπορώ να προσθέσω ένα πράγμα, ότι είναι φαινόμενα γιατί δείξατε και την Πιερία, τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο, την Ιαπωνία, την Αμερική. Και έχουμε και το ζήτημα το μεγάλο που πρέπει να το συζητήσουμε. Εκεί μπαζωμένα ρέματα δεν έχουν, βέβαια. Εντάξει, δεν αλλά παρόλα αυτά, παρόλα αυτά, έχουμε με πολύ μεγάλες απώλειες σε πιο ευνομούμενα κράτη όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα το θέμα τι κάνουμε για την κλιματική για αλλαγή πρέπει λίγο να το δούμε με άλλον τρόπο, γιατί παίρνουμε και αποφάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα βάλε όλα μαζί, κυρία Τζούφη.